Φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Μια ακόμη εκπομπή σημερινή για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την 28χρονη μεσοαμυντικός του αθλητικού ομίλου Μελισσίων, Γεωργία Θεοδόρου. Γεωργία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αγωνίζεσαι στα Μελίσσια, όπου τα Μελίσσια είναι στη Γάμα Εθνική Γυναικών. Έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Γεωργία, να σε ρωτήσω πρώτον πώς αποφάσισες έτσι να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο, να παίζεις ποδόσφαιρο. Ήτανε κάτι που μου άρεσε από μικρή. Εντάξει, ήτανε και ο πατέρας μου ποδοσφαιριστής παλιά και έτσι ασχολήθηκα και εγώ από μικρή ηλικία, το αγάπησα και το συνέχισα ακόμα και τώρα. Η πρώτη σου ομάδα, από πού ξεκίνησες να παίζεις ποδόσφαιρο? Ξεκίνησα από τις Ακαδημίες του Ήφαιστου του Περιστερίου και συνέχισα μετά σε διάφορες αθηναϊκές ομάδες, στον Άγιο Δημήτριο, το Λεωτικό, τους Τράγωνες και τώρα στα Μελίσσια. Ο πρώτος σου προπονητής ποιος ήταν? Ήταν ο κύριος Γιώργος Αλεξόπουλος, τον ήθεστε. Και πες μου, σε όλες αυτές τις ομάδες που αγωνίστηκες, σε ποιες κατηγορίες ήταν, τι έχεις πετύχει με αυτές τις ομάδες? Ο ύφεστος τότε ήταν αλφαεθνική, εντάξει, εμείς ήμασταν στις ακαδημίες του ύφεστου. Ήταν μια, εντάξει, ξεχωριστή εμπειρία. Εκεί. Οι υπόλοιπες ομάδες ήταν Β' και Γ' εθνική που έχω αγωνιστεί. Νομίζω ότι κάθε ομάδα παίρνει πολλές εμπειρίες, πολλές ωραίες στιγμές από κάθε ομάδα. Θεωρώ ότι είναι ξεχωριστές εμπειρίες που μπορεί να σας δει. Έχεις κάνει φιλίες μέσα από το ποδόσφαιρο? Έχω κάνει αρκετές φιλίες μέσα στο ποδόσφαιρο, από διαφορετικές ομάδες. Θεωρώ ότι μέσα στον αθλητισμό γενικά υπάρχουν άτομα πολύ καλά που μπορείς να κρατήσεις φιλίες. Και πώς είναι η αντιμετώπιση, Γεωργία, από τους άνδρες, βλέποντας εσάς, τις γυναίκες, να παίζετε ποδόσφαιρο? Εντάξει, θεωρώ σίγουρα ότι οι άντρες τους φαίνεται λίγο περίεργο ακόμα. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Εντάξει, είναι θέμα γούστου. Νομίζω πάντως ότι στην Ελλάδα γενικά το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο αναγνωρισμένο όσο το αντρικό. Και οι τρεις κατηγορίες, δηλαδή η Α' Εθνική Γυναικών, η Β' Εθνική Γυναικών και η Γ' Εθνική Γυναικών, είναι ερασιτεχνικές κατηγορίες, Γεωργία. Ναι, σωστά. Πώς είναι το επίπεδο τώρα του γυναικείου ποδοσφαίρου στην Ελλάδα? Έχει βελτιωθεί η εικόνα του? Εντάξει, θεωρώ γενικά ότι όλες οι ομάδες κάνουν προσπάθεια για να φτιάξουν κάτι καλό, συνολικά, αλλά πιστεύω ότι δεν έχουν την κατάλληλη βοήθεια από παράγοντες. Γενικά, θεωρώ ότι θα έπρεπε να επενδύσουμε παραπάνω στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Γιατί βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα κορίτσια ασχολούνται με αυτό και θεωρώ ότι θα έπρεπε να δοθεί μια ευκαιρία παραπάνω. Δεν υπάρχει η ανάλογη προβολή, θέλεις να πεις? Σωστά. Δεν υπάρχει και η στήριξη. Όχι μόνο η προβολή, και η στήριξη, όπως έχουν τα αντρικά. Πώς και πήρες την απόφαση να έρθεις στον αθλητικό όμιλο Μελισσίων? Πέρυσι ήρθα πρώτη φορά στα Μελίσσια. Ήξερα την προπονήτρια. Είχαμε υπάρξει συμπαίκτριες κάποια στιγμή στα Βρυλίσια και έτσι ξεκίνησα και έκανα το βήμα να έρθω στα Μελίσσια. Εντάξει, είμαι πολύ ευχαριστημένη από αυτήν την κίνηση.
είναι μια ομάδα με κατά βάση νέα κορίτσια, αλλά με πολύ ταλέντο όλες και πολύ ευχάριστο κλίμα. Ο μέσος όρος ηλικίας των κοριτσιών, του ρόστερ, είναι γύρω στα 25-26. Δεν έχουμε έτσι ιδιαίτερα μεγάλες ηλικίες. Και η συνεργασία σου, η διοίκηση είναι κοντά σας, κοντά στην ομάδα? Βοηθάνε πάρα πολύ ο Θοδωρής ο Πουλάκης. Γενικά όλοι κάνουν ό,τι μπορούν να έχουμε τα απαραίτητα, να ό,τι ζητάμε τουλάχιστον να μπορούν να μας το δώσουν. Θεωρώ ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια από όλους. Φέτος ξεκινήσατε προετοιμασία. Ξεκίνησατε προπονήσεις, παίξατε και κάποια φιλικά δώσατε, έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλά μείναμε εκεί. Δεν προλάβατε ούτε καν να παίξετε την πρώτη αγωνιστική? Όχι. Μόλις έγινε η κλήρωση, μετά από λίγο μας σταματήσαν τις προπονήσεις. Τι σου λένε τώρα, μιλάς εσύ με συμπαίκτριές σου, με άλλες πρώην συμπαίκτριές σου, τι σου λένε, τι εισπράττεις εσύ, θέλουν να ξεκινήσουν οι προπονήσεις? Νομίζω όλοι θέλουμε, γιατί ήταν κάτι που, ειδικά όταν κάνεις μια προετοιμασία και όλοι θέτουμε ένα στόχο και βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναβολή σε αυτό, είναι δύσκολο μετά και το να επανέλθουμε και να ξαναμπούμε σε ρυθμό. Νομίζω ότι όλοι ανυπομονούμε. Δεν ξέρω που θα. Ελπίζω τουλάχιστον να τελειώσει πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί και ατομικά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ώστε να είμαστε σε φόρμα για όταν ξεκινήσουμε. Ποιο στόχο είχατε θέσει στην προετοιμασία? Ποιο στόχο είχατε θέσει για το φετινό πρωτάθλημα, αν γινότανε? Θέλουμε σίγουρα την άνοδο, τη βιντεχνική. Οι φίλαθλοι των Μελισσίων που ερχόντουσαν να παρακολουθήσουν την ανδρική ομάδα, ερχόντουσαν να παρακολουθήσουν και εσάς, τη γυναική ομάδα? Εντάξει, δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι στήριξη περισσότερο υπάρχει από τους γονείς των κοριτσιών και από φίλους δικούς μας και γενικά της ομάδας πιο πολύ, όχι τόσο από το αντρικό. Ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για την συνεργασία σου με τον Αθλητικό Όμιλο Μελισσίων, Γεωργία? Θέλω να ευχαριστήσω την προπονητριά μου, τη Μαρία Τιμπότσιου, και τον Θοδωρή το Πουλάκη, που θεωρώ ότι είναι δύο άνθρωποι που βοηθάνε πολύ και είναι δίπλα μας σε όλα. Ωραία. Γεωργία, πάμε έτσι να μου παρουσιάσεις τη γυναική ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων. Goalkeeper της ομάδας, ποια κοπέλα είναι? Έχουμε τη Μαρία, είναι μικρή σε ηλικία, είναι 15 ετών. Mm-hmm. Μετά έχουμε στόπερ την Κυριακή την Καβαλά, είναι μια έμπειρη παίκτρια. Και μετά έχουμε στα μπακ την Μαρία την Αλμπάνη, επίσης μια έμπειρη παίκτρια. Έχουμε τη Δήμητρα Τιμπέλου, αριστερό μπακ. Είμαστε τα αμυντικά χαφ, εγώ και η Βίγη Τζίτζη, καμία νεαρή αλλά πολύ ταλαντούχα κοπέλα. Έχουμε επιθετικό χαφ, τη μικρότερη της ομάδας, την Ιωάννα Τιντάτη, που είναι, θεωρώ ότι θα εξελιχθεί και είναι πολύ μεγάλο ταλέντο και αυτή. Δεξί εξτρέμ έχουμε την Κατερίνα Τιλούκη και αριστερό εξτρέμ έχουμε την η Γεωργία Τζουκαλά και σέντερ φορ έχουμε τη Λένα. Η Λένα, το επίθετό της? Δεν το θυμάμαι ποτέ. Η Λένα είναι η σκόρερ της ομάδας? Εντάξει, γίνονται αλλαγές γενικά στα σέντερ φορ και η Γεωργία Τζουκαλά είναι και αυτή η σκόρερ.
και η Ιωάννη Ντάτη βάζει πολλά γκολ. Γενικά νομίζω έχουμε ποικιλία στις σκόρες. Η αρχηγός της ομάδας. Η αρχηγός είναι η Κυριακή Γαβαλά, το στόπερ. Και οι έμπειρες παίκτριες, μου τις προανέφερες, ποιες είναι, έτσι να μου τις ξαναπείς. Είναι η Κυριακή Γαβαλά, η Μαρία Ιαλμπάνη. Τώρα, από, έτσι από πιο παλιές, θα πω αυτές κυρίως. Οι άλλες είναι πιο νεαρές, όχι ότι δεν έχουν, έχουν πολύ ταλέντο, απλά είναι πιο μικρή ηλικία. Και η πιο μικρή σε ηλικία βασική παίκτρια. Είναι η Ιωάννα Ιντάρτ. Η οποία είναι πόσον. Είναι 14. 14 ετών και παίζει βασική, έτσι. Ναι. Πώς είναι για σας, έτσι, και για σένα να παίζεις ποδόσφαιρο. Είναι κάτι που σου αρέσει, έτσι, δεν είναι? Νομίζω ότι είναι μία, εκτός από μεγάλη αγάπη που είναι το ποδόσφαιρο, είναι η εκτόνωσή μας, είναι κάτι το οποίο ψυχολογικά μας τονώνει. Νομίζω ότι πλέον μας είναι κάτι αναγκαίο για εμάς το να παίζουμε ποδόσφαιρο. Εσύ ξεκίνησες ως αμυντικό χαφ, δηλαδή όταν ξεκίνησες το ποδόσφαιρο? Ξεκίνησα στόπερ, μετά αμυντικό χαφ, έχω περάσει και από τη θέση του σεντερφόρ, αυτές τις τρεις θέσεις κυρίως. Ποιους ποδοσφαιριστές ή ποδοσφαιρίστριες θαυμάζεις, έχεις ως πρότυπα? Ποιοι σου αρέσουν να παρακολουθείς? Θα πω, εντάξει, τώρα θα ακουστεί, το λένε χιλιοεπομένο, Κριστιά Ρονάλντο εννοείται, από άντρες ποδοσφαιριστές, και από γυναίκες θα πω την Κέλλη Σμιθ. Δηλαδή, αν σου έλεγα μεταξύ Μέση και Ρονάλντο, θα μου πεις Ρονάλντο? Ο Ρονάλντο. Και αν σε ρωτήσω αγαπημένη ομάδα, θα μου πεις ΑΕΚ. Εντάξει, ναι, αυτά δεν αλλάζουν. Θα πω ΑΕΚ. Και από το εξωτερικό παρακολουθείς κάποιες ομάδες, σου αρέσουν έτσι να... Ναι, κάποια βλέπω... πρωταθλήματα. Εντάξει, βλέπω αρκετά Ιταλικό πρωτάθλημα, Γιουβέντους, εννοείται. Λόγω Κριστιάνο. Ναι, εντάξει, Γιουβέντους λόγω Κριστιάνο. Αλλά και από Αγγλία, Λίβερπουλ, γενικά το αγγλικό πρωτάθλημα το θεωρώ έτσι πολύ ιδιαίτερο πρωτάθλημα. Ωραία. Τώρα, πώς είναι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν μπορείς να έρθεις στο γήπεδο, να κάνεις την προπόνηση, να δεις τις φίλες σου, να δεις τις συμπαίκτριές σου? Πώς περνάς το χρόνο σου και πώς αισθάνεσαι, πώς νιώθεις? Εντάξει, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλους, θεωρώ, όχι μόνο για εμάς που παίζουμε ποδόσφαιρο. Έχουμε επηρεαστεί ψυχολογικά, σωματικά, αλλάζουμε σωματικά κυρίως, δηλαδή δεν έχουμε την ίδια σωματοδομή, δηλαδή βλέπουμε διαφορά στο σώμα μας. Θεωρώ ότι είναι μία περίοδος αδράνειας γενικά για όλους. Μια κακή περίοδος, θεωρώ. Τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω, υπάρχουν διαφορές μεταξύ της Α Εθνικής Γυναικών, Β Εθνικής Γυναικών και Γ Εθνικής Γυναικών ανάμεσα στα τρία πρωταθλήματα? Σίγουρα υπάρχουν, εντάξει. Το πρωτάθλημα της Α-Εθνικής καταρχήν έχει πολύ πιο πολλές αγωνιστικές και θεωρώ ότι είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Είναι σκληρό ποδόσφαιρο στην Α. Και στη Β, εντάξει, και στη Γ. Απλά θεωρώ ότι κάθε κατηγορία και ανάλογα και οι ομάδες που συμμετέχουν αλλάζει και το επίπεδο. Δυσκολεύει το επίπεδο όσο ανεβαίνει η κατηγορία μια ομάδα. Τα γήπεδα, οι αθλητικοί χώροι που έχεις παίξει, σε τι κατάσταση είναι
οι αγωνιστικοί χώροι. Εντάξει, γήπεδα έχουμε παίξει και σε πολύ καλά, έχουμε παίξει και σε γήπεδα που δεν ξέρουμε αν θα βγούμε από εκεί. Γενικά, εντάξει, στην επαρχία κυρίως συναντάμε άσχημα γήπεδα. Εντάξει, θεωρώ ότι θα πρέπει λίγο να δίνουμε μεγαλύτερη βάση, γιατί είναι και για θέματα τραυματισμών το γήπεδο παίζει με πολύ σημαντικό ρόλο. Να έχουμε καλά γήπεδα γενικά, όλες οι ομάδες τουλάχιστον να προσπαθούν όσο μπορούν να συναντάμε καλά γήπεδα. Τώρα, από όλη σου την ποδοσφαιρική πορεία μέχρι τη φετινή στα Μελίσια, ποιες θα ξεχώριζες ως καλύτερες σου στιγμές στο ποδόσφαιρο, αγωνιστικές στιγμές? Αγωνιστικές στιγμές. Θα πω κυρίως όταν, εντάξει, όταν βάζω ένα γκολ, το θεωρώ πολύ καλή στιγμή, αλλά το βασικότερο τουλάχιστον για μένα προσωπικά είναι να έχω κάνει έναν καλό αγώνα. Να είμαι δηλαδή 100% ευχαριστημένη εγώ από τον εαυτό μου πρώτα, ώστε να μου μείνει δηλαδή ένας καλός αγώνας. Και όχι τόσο το αν εντάξει, κερδίσαμε ή χάσαμε, γιατί μπορεί να χάσουμε έναν αγώνα, αλλά να έχουμε παίξει πολύ καλά. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι που ακόμα το θυμάσαι, σου έχει μείνει στη μνήμη? Ήταν ένα παιχνίδι με τον Άγιο Δημήτριο. Είχαμε πάει με τον Άγιο Δημήτριο στη Λάρισα και είχαμε ανέβει κατηγορία εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν από όλες τις απόψεις ωραία. Δηλαδή, ήταν η χαρά της ανόδου, ήταν ότι και εκεί είδαμε ένα πολύ περιποιημένο γήπεδο, αυτό που λέγαμε και πριν, και νομίζω όλα αυτά συνδυαστήκανε πολύ ωραία για να έχουμε μια πολύ καλή στιγμή εκείνη την περίοδο. Και ένα γκολ που έχεις πετύχει που θεωρείς ότι ήταν το πιο ωραίο, το πιο δύσκολο σε εκτέλεση, που ακόμα έτσι το σου έχει μείνει? Θα πω ένα περσινό μάλλον γκολ με τα Μελίσια που ήμουνα. Ένα δύσκολο γκολ. Ήταν μία σέντρα και έπιασα την μπάλα, το σούτ στον αέρα και μπήκε γκολ στο γάμα. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν ένα δύσκολο γκολ και με τύχη βέβαια, αλλά ήταν ένα γκολ που έχει μείνει. Έχεις γούρια? Θα τηρείς έτσι πριν την έναρξη του αγώνα? Κάνεις κάποια κίνηση, κάτι? Όχι, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, εντάξει. Το σταυρό μου μόνο και όλα τα άλλα. Ωραία. Τώρα ήθελα να... πού έχεις ταξιδέψει, ποια ταξίδια έχεις κάνει έτσι με τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί? Υπάρχει κάποιο μέρος έτσι που σου άρεσε ή κάποιο γήπεδο έτσι που σου έμεινε, κάποια αποστολή που έχεις πάει? Ναι, Γεωργία. Ναι. Λέω αν έχεις ταξιδέψει με τις ομάδες αγωνιζόμενοι όλα αυτά τα χρόνια σε αρκετά μέρη, έτσι. Ποια, πού έχεις πάει, αν Δεν άκουσα την ερώτηση, γιατί κάνω διακοπές. Ναι. Πού έχεις πάει σε όλη την Ελλάδα, έτσι, με τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί, πού έχεις, αν υπάρχει κάποιο μέρος, έτσι? Κυρίως σε νησιά τυχαίνουμε περισσότερο και πηγαίνουμε. Έχουμε πάει Κο, έχουμε πάει Ρόδο, έχουμε πάει Μύκονος, Ήρο, Κρήτη. Νομίζω αρκετά, περισσότερο ελληνικά νησιά, εντάξει, και επαρχία Λάρισα, Λαμία, πιο... Φέτος είχατε πληρωθεί στον πέμπτο όμιλο, έτσι δεν είναι?
Ναι, είχαμε κληρωθεί φέτος με κάποια νησιά πάλι και κάποιες αθηναϊκές ομάδες. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα τώρα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της ποδοσφαιρίστριας του Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων Γεωργίας Θεοδόρου σε όλους όσους ασχολούνται με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τι θα ήθελες, Γεωργία, να τους πεις? Βασικά να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που αγαπάνε, ανεξάρτητα από το αν έχουν τη στήριξη ή όχι των γύρων τους και την εξέλιξη που θα έχει το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από αυτό. Και ελπίζω να γυρίσουμε στα γήπεδα όσο πιο σύντομα γίνεται με όλη αυτή την κατάσταση. Θα προέτρεπες τους γονείς να φέρουν τις κόρες τους να παίξουν ποδόσφαιρο? Θα προέτρεπες μικρά κορίτσια να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο? Εννοείται. Όλα. Καταρχήν, ο αθλητισμός είναι ότι καλύτερο. Και κατά δεύτερον, θεωρώ ότι μέσα από το γυναικείο ποδόσφαιρο μπορούν να γίνουν, να κάνουν φιλίες, να αποκτήσουν πειθαρχία. Γενικά θεωρώ ότι θα βοηθηθούν σε όλη την ζωή τους, τη μετέπειτα πορεία τους. Εσύ, Γεωργία, τι έχεις κερδίσει από την ενασχόλησή σου με το ποδόσφαιρο? Έχω κερδίσει σίγουρα φιλίες. Έχω κερδίσει την ευχαρίστηση, χαρές, λύπες, να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου. Και έχω κερδίσει να έχω πάντα κάτι που θα με κάνει να νιώθω καλά και να με ευχαριστεί στην καθημερινότητά μου. Τι να περιμένουμε από την ομάδα, από τον Αθλητικό Ομίλο Μελισσίων, όποτε ξαναέχουμε αγωνιστική δραστηριότητα? Επαναρχίσει δηλαδή το πρωτάθλημα. Ναι. Ελπίζω το στόχο που θέσαμε από την αρχή, δηλαδή την άνοδο στη Β' κατηγορία, να το κάνουμε και πράξη. Και όταν ξεκινήσουμε και με το καλό τελειώσει το πρωτάθλημα, να έχουμε βρεθεί στην πρώτη θέση. Και από την Γεωργία Θεοδόρου, τι να περιμένουμε? Εγώ θα δώσω το 100% των δυνατοτήτων μου, ώστε να βοηθήσω μαζί με όλα τα υπόλοιπα κορίτσια να καταφέρουμε να παίρνουμε εις πέρας αυτό το στόχο που έχουμε θέσει. Και γιατί κάποιος να έρθει στο γήπεδο των Μελισσίων να παρακολουθήσει τη γυναικεία ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Μελισσίων, όταν επιτραπεί η είσοδος των φιλάθλων? Ναι. Θεωρώ ότι θα πρέπει όλοι να ξεκινήσουμε να βλέπουμε, ανεξάρτητα από την ομάδα, γυναικείο ποδόσφαιρο πρώτον. Και κατά δεύτερον, θεωρώ ότι θα μπορεί κάποιος να δει ένα πολύ ωραίο αγώνα, να ευχαριστηθεί και να περάσει ένα όμορφο απόγευμα γεμάτο, δίνοντας χαρά και σε εμάς, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό βλέποντας τον αγώνα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω. Πάντα επιτυχίες και σε σένα και στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Επίσης.